Αυτό που θέλω να συνειδητοποιήσετε είναι το εξή: Ότι τα πράγματα ποτέ δεν θα είναι καλά. Ποτέ δεν θα είναι κατάλληλη στιγμή. Ποτέ δεν θα είναι όλα τα φανάρια πράσινα. Πάντα θα υπάρχουν δυσκολίε. Άλλε φορέ θα είναι μικρέ. Άλλοτε θα είναι μεγαλύτερε. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε εμεί, εσεί και εγώ, που είμαστε σε αυτήν την ομάδα, είναι να μάθουμε να προχωράμε παρά τι αντικσότητε να μάθουμε να επανερχόμαστε στη ζώνη όπω λέγεται, να επιστρέφουμε στο παιχνίδι το συντομότερο δυνατόν. Αυτή η ζώνη που λέω ουσιαστικά πια είναι όχι η ζώνη άνησης, Όταν ξεκινάμε και κάνουμε κάποια πράγματα στη δουλειά μα, αποκτούμε μια ροή, μια ορμή, λέμε ότι βρισκόμαστε στη ζώνη. Και κάποιε φορέ συμβαίνουν πράγματα που μα βγάζουν από τη ζώνη. Εμεί λοιπόν θέλουμε να μάθουμε πώ μπορούμε να επανερχόμαστε σε αυτή τη ζώνη και να επιστρέφουμε στο παιχνίδι το συντομότερο δυνατόν. Όταν θα έρθει η δυσκολία, θα μα επηρεάσει όλου μα. Σε όλου συμβαίνει σε όλους. Η μαγιά εδώ είναι το πόσο γρήγορα μπορείτε να το αφήσετε αυτό στην άκρη και να συνεχίσετε. Κάτι που λέω συχνά είναι κάτι που έχει πει ο Brian Tracy και λέει το εξή: Ότι η ζωή είναι μια σειρά από προβλήματα με μικρά διαλύματα κρίσεων. Δηλαδή είναι πρόβλημα, 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 κρίση. Πρόβλημα, 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 κρίση. Δεν υπάρχουν δηλαδή καλέ στιγμέ. Υπάρχουν στιγμέ, ξέρω εγώ, εκλάμψει λοιπά, Καλέ, α πούμε, αν να το πούμε έτσι. Αλλά ο κανόνα είναι ότι συνεχώ υπάρχουν δυσκολίε και τα μόνα διαλύματα είναι οι κρίσει. Πάντα κάτι θα υπάρχει. Μπείτε λοιπόν στη δράση τώρα. Όχι από αύριο, όχι από Δευτέρα, όχι από τον άλλο μήνα, όχι όταν τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο, όχι από τη νέα χρονιά, από τώρα. Μπείτε τώρα στη δράση και θα τη βρείτε την άκρη. Ακόμα και αν δεν έχετε όλε τι απαντήσει, ξεκινήστε.